Look and Friends. Γεια και χαρά σε όλους σε ένα καινούριο Look and Friends με το φίλο μου τον Γιάννη εδώ πέρα, τον Ιωάννη, το συνονόματο του Μπαρίκο. Ακόμα μια φορά. Ακόμα μια φορά. Να σου πω κάτι. Την προηγούμενη φορά με έπαιξες κολοκύθα. Σήμερα... Πάλι σε λαχανικό θα πάμε σήμερα. Βλέπω μία τάση τώρα. Τους φίλους που φέρνω τώρα τελευταία. Έφερα τον Γκίκα, λαχανικό. Φέραμε τη Madame Ginger, έπαιξε λαχανικό. Φέραμε... Είναι πιο εύκολο γι' αυτό. όχι, δεν είναι πιο εύκολο το λαχανικό. Είναι πιο δύσκολο. Άμα ήταν πιο εύκολο, όλες οι ταβέρνες θα κάναμε μαγειρευτά. Είναι πιο δύσκολο και θέλει και λίγο περισσότερο φαντασία στο, στο λαχανικό. Και χρειάζεται να κάνουμε και μια στροφή λίγο. Να βγάλουμε λιγάκι τόσο πολύ. Βέβαια, μου ζήταγε να σου την άλλη φορά σου φέρω, δεν το ξεχάσει. Μου ζήταγε να σου φέρω γαλοπουλίτσα και τέτοια. Θα βάλει εσύ την καλοκύθα, να βάλω εγώ την γαλοπούλα. Θα σε φτιάξω. Την επόμενη φορά θα βάλουμε μπριζόλα. Πάμε. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μελιτζάνες, παπουτσάκια. Ναι. Θα τις γεμίσουμε με πληγούρι και από πάνω θα βάλουμε ανθότυρο, ρόδι και ντοματούλα. Και είναι φαγητό για όλες τις εποχές. Είναι πολύ νόστιμο, είναι γεμάτο φαγητό, είναι... Πολύ ωραίο, ακούγεται. Ναι. Για πάμε να σε δω. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν έχω βάλει το κρεμμυδάκι εδώ και το έχω ζωτάρει λίγο. Εντάξει. Που θέλει λίγο χρόνο. Ωραία. Και πάμε. Κόβουμε τις μελιτζάνες. Φλάσκες μελιτζάνες. Να μην έχουν πολλά σκόρια μέσα όπως είναι αυτές εδώ. Ωραία. Και τώρα, όπως έχουμε εδώ... Θα τις χαράξεις. Θα τις χαράξουμε. Σε βοηθάω. Ναι. Χιαστεί λίγο βαθιά για να ψηθεί και γρήγορα. Αυτό το κάνεις για το ψήσιμο? Ναι. Ωραία. Και θα τις βάλουμε στο αυσιάκι μας. Ελαιόλαδο. Βάζουμε λαδάκι, δεν το φοβόμαστε. Έτσι. Μελιτζάνο ούτως ή άλλως θέλει λάδι. Και βάζουμε λίγο ζάχαρη για να φύγει και η πίκρα από τη μελιτζάνα και αλατάκι. Και όπως είναι, τις σκουρνίζουμε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Να πάρουν ωραίο χρώμα, έτσι. Και προχωράμε τη συνταγή μας. Πάμε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι μας, σοτάρετε. Θα προσθέσουμε δάφνη, σκορδάκι. Σ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Πολύ. Δάφνη, σκόρδο, κρεμμύδι. Δάφνη, σκόρδο, κρεμμύδι. Αν έχουμε και θυμάρι. Ακόμα καλύτερα. Και αυτό, ναι. Εντάξει, μεσογειακά αρώματα. Είναι πολύ ωραία. Θα σοτάρουμε και αυτά. Και έχουμε το πληγούρι. Το πληγούρι είναι από τα αγαπημένα μου, ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γευστικά και το σώμα του, το δάγκωμά του. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο σαν υλικό. Και δεν το συναντάς και πολύ συχνά. Τώρα εδώ είναι σαν μια παραλλαγή των γεμιστών. Αντί για ρύζι, βάζουμε το πληγούρι. Ταιριάζει και πιο ωραία με τη μελιτζάνα, νομίζω, το πληγούρι. Όχι, σοτάρουμε και αυτό, γιατί να καβουρδιστεί λίγο. Το πληγούρι, επειδή είναι ψηλό, σπασμένο, δεν φύγει πολύ βράσιμο. Οπότε θα βάλουμε λίγο ζωμό να πάρει μια βράση, τη ντομάτα για να κρατήσει φρεσκάδα. Θα βάλουμε και το δυόσμο. Αν θες, ψηλό κόψε λίγο δυόσμο. Ναι, να δώσουμε φρεσκάδα. Ωραία. Σβήνουμε το ζωμό. Αφήνω να πιει τα πρώτα πυγρά. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Ωραία. Και τώρα που πιει τα υγρά του, προσθέτω και την ντομάτα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι όσο πιο γινωμένη η ντομάτα, όσο πιο γλυκιά, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το φαγητό μας. Φυσικά. Δυόσμος είναι καλά εδώ, δεν θες κι άλλο. Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πρόσθεσέ τον γι' αυτόν μέσα. Ωραίο άρωμα. Τρελαίνει αυτό το άρωμα. Και εμένα και εμένα. Θες να πέσεις μέσα να το φας, έτσι. Λοιπόν, φέρε λίγο πιπεράκι. Ορίστε. Βάλε και λίγο λατάκι εσύ. Βεβαίως. Δεν έχουμε βάλει καθόλου. Σούπερ. Λοιπόν, αυτή είναι η γέμιση μας. Αυτή τη γέμιση μπορούμε να γεμίσουμε ντομάτες, πιπεριές. Α, θέλεις να κρατάει σε αυτή τη φάση. Κοίτα να δεις. Έχει υγρασία. Μπορεί να προσθέσουμε και λίγο υγρασία αν θέλουμε ακόμα λίγο. Αλλά και μέσα στο φούρνο που θα μείνει, η μελιτζάνα ούτως ή άλλως έχει κάποια υγρασία, θα περάσει όλη μέσα στο πληγούρι. Ωραία. Αν το δοκιμάσεις κιόλας, είναι. Έχεις σχεδόν μαλακώσει.
Δεν είναι κάτι που θέλει πολύ ωραίο και είναι πολύ νόστιμο. Βγάζω τις μελιτζάνες. Για δες τις μελιτζάνες. Έτοιμες. Ναι, μαλακές, είδες. Αρκετά. Λοιπόν. Τε σκουτάλι, φαντάζομαι. Ναι, πάτησε τες λίγο να κάνουμε έτσι μια μικρή γουρνίτσα να μπει μέσα η γέμιση. Και μελιτζάνα όμως, ωραίο υλικό, έτσι. Εξαιρετικό. Σούπερ. Πω, έτσι, αυτό είναι το ωραίο, αυτό που μελώνει. Ναι, ναι, ναι. Και μετά με την κόντρα της φλούδας από κάτω που είναι πιο τραγανή, πάνε σε πολύ. Εγώ την τρώω τη φλούδα, δεν ξέρω εσύ. Και εγώ την τρώω και γενικά με τη μελιτζάνα έχω σε οποιαδήποτε μορφή. Πουρέ, ψητή, όπως και να είναι, με τρελαίνει. Λοιπόν, κόψαμε θες εσύ την ντομάτα καρεδάκι. Ωραία. Να γεμίσω εγώ τις μελιτζάνες. Και αν μας περισσέψει και η γέμιση, μπορούμε να τη ρίξουμε ανάμεσα στις μελιτζάνες, μαζί με λίγα υγράκια αυτή να βράσει. Ναι, όπως κάνουμε στα γεμιστά. Όπως κάνουμε στα γεμιστά. Την ντομάτα θα τη θες από πάνω να πάει. Την ντομάτα θα την ανακατέψουμε. Θα βάλουμε 5 λεπτά, 5 με 10 λεπτά στο φούρνο, έτσι το πληγούρι όπως είναι. Mm-hmm. Και την ντομάτα θα την ανακατέψουμε μαζί με το ρόδι και το ανθότυρο. Α, ωραία. Και θα το βάλουμε από πάνω και θα βάλουμε ξανά λίγο να γρατιναριστεί. Άρα βάζω την ντομάτα μαζί με το ρόδι. Ρόδι δεν το σκεφτόμουν ποτέ για αυτή την ιστορία. Είναι ότι θα δώσει μια ωραία οξύτητα, ε. Και οξύτητα, αλλά και, αυτό. Και το τραγανό του, αλλά και το όλο αυτό το ζουμί που έχει μέσα, τη γλύκα, φρεσκάδα. Θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις. Πάμε, βάλτε τις λίγο ξανά μέσα για 5 λεπτά. Ναι. Να φουσκώσει λίγο το πληγούρι. Πάμε. Πάνικ! Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Ψήνεται. Θα βάλουμε και το ανθότυρο, θα το σπάσουμε με το χέρι μας, αν είναι χοντρά κομμάτια. Αν θες μπορούμε να βάλουμε και εδώ λίγο δυόσμο ακόμα. Ναι. Αυτός ο δυόσμος είναι, τόσο ότι είναι εθιστική η μυρωδιά του, είναι όσο και να βάλεις, είναι σαν να θέλει πάντα κι άλλο. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και σένα. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι μαγικό μυρωδικό. Μπαίνει από ποτό μέχρι παντού, παντού. Πάμε. Λοιπόν, λίγο λαδάκι βάλε. Εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Και λίγο λατάκι γιατί είναι γλυκό το ανθότυρο. Σαλάτα, έτσι. Τρώγεται και σε σαλάτα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λαχταριστό φαίνεται. Και περιμένουμε 2 λεπτά τις μελιτζάνες να ετοιμαστούν για να τις βάλουμε. Και δεν περιμένουμε, εγώ θα δοκιμάσω. Είδες το ρόδι που σου λέω. Λοιπόν, πρώτο ψήσιμο κομπλέ. Πάμε, δικό σου. Βάζουμε από πάνω τώρα τη φρεσκάδα μας. Μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός. Κοίτα, έχει τα χρώματα, βλέπεις πόσο... Ναι, 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 μ' αρέσει πολύ. Ξέρεις, το καλό είναι ότι μπορεί να σερβιριστεί καλοκαίρι και να έχεις αυτή τη δροσιά με το δυόσμο και αυτό, αλλά και το χειμώνα με το ρόδι. Νομίζω ότι είναι φαγητό που ταιριάζει όλες τις εποχές. Και ξέρεις, τώρα και είναι και μια τάση τώρα με τους vegetarian. Είναι ένα φαγητό vegetarian, πολύ νόστιμο, πολύ γευστικό. Έτσι, μια παραλλαγή σε παραδοσιακό πιάτο. Θυμίζει παραδοσιακό, αλλά ναι, είναι και καινούριο. Έχει πολλά στοιχεία. Έχει πολλά στοιχεία. Καταρχήν έχει και πρωτεΐνη λόγω του τυριού. Έχει τις βιταμίνες από το σιτάρι, από τα λαχανικά, το όλα, από το δυόσμο. Είναι σούπερ. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε άλλα 2 λεπτά, 3 στο γκριλ, να πάρει λίγο να γρατιναριστεί, να ψιλομαλακώσει λίγο και το τυράκι μας. Και περιμένουμε για το σερβίρουμε. Τα ξεφούρνησες, βλέπω. Έτοιμα. Πώς τα βλέπεις? Σεξουαλικά. Για πάμε να δούμε και στο πιάτο. Λίγο λαδάκι. Ωραίο. Έχω κρατήσει και δυο
φιλαράκια, να το δεκοράρουμε. Βουαλά. Καλά τα κάνεις τελικά. Κάτι καταφέρω, κάτι ξέρω. Εντάξει, έφερα εκεί με τον μπέργκερ, ταλαιπώρησα λιγάκι, αλλά τώρα που τα κάνεις ωραία, εντάξει, τα σε έχω. Έμαθα, σε έχω πλατά, έχεις μάθει από τότε, έχεις μάθει από τότε, σε έχω πλατά. Στο επόμενο θα είμαι ακόμα καλύτερος. Λοιπόν, δέχομαι την πρόκληση, πρόσκληση από το περασμένο βίντεο και βλέπω έχεις πάλι λαχανικό, οπότε στο τραπέζι να πούμε θα πρέπει να φέρω εγώ το τσιτσί. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Θα πάρω εγώ το κακό το όνομα, ότι δεν είναι πολύ τέτοιο, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καλή όρεξη σε όσους θα φτιάξουν ναι. Και τα φάνε. Θέλω να δοκιμάσω, αλλά μόλις κλείσει η κάμερα θα τα σφάξουμε γιατί τώρα είναι ούκα αυτό. Ναι. Θα κλάψουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόνι. Κι εγώ. Παιδιά, εξαιρετική συνταγή. Τη φτιάχνετε. Σχόλια από κάτω συνήθως. Subscribe και όλα αυτά. Subscribe. Άι παρήκος. Instagram. Άι παρήκος, είναι το όνομά σου. Ναι. Το τέτοιο σου. Εντάξει, άι παρήκος. Άι παρήκο. Τι είναι αυτό τώρα, Άι παρήκο. Έτσι βγήκε τότε. Έτσι έμεινε. Θα σε αναλάβω marketing. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο.